Tiger Sport 660. Είναι μια από τις πιο αναμενόμενες μοτοσυκλέτες χρονιάς. Και ο λόγος είναι ότι σηματοδοτεί την είσοδο της Triumph σε μια προσιτή οικονομικά κατηγορία. Αυτή είναι η δεύτερη μοτοσυκλέτα σε αυτή την οικογένεια, δίπλα στο Trident, το 660. Και χρησιμοποιεί τον ίδιο κινητήρα με απόδοση 80 ύπων, το οποίο είναι ένα εξαιρετικό τρικύλινδρο μοτέρ για οτιδήποτε. Για χρήση καθημερινή, για χρήση σπορ, για χρήση τουριστική. Όπως λέει και το όνομά του, το Tiger Sport δηλαδή, αυτή η μοτοσυκλέτα έρχεται να μπει σε μια λογική ανάλογη με το 1050 Tiger Sport. Δηλαδή, μια σχετικά ψηλή μοτοσυκλέτα, όρθια θέση οδήγησης, λογική street adventure, 17 προσινός τροχός, ασφάλτινες περιπέτειες. Για την Triumph η βασική προτεραιότητά της με το Tiger Sport 660 ήταν το κόστος. Ο στόχος για τη μοτοσυκλέτα αυτή είναι να αποτελέσει μια πύλη εισόδου στον κόσμο της Triumph, κάτι που σημαίνει ότι θα έπρεπε να έχει μια τιμή προσιτή, συγκρίσιμη με την αγορά και να έχει μια καλή διαφορά από τις μεγαλύτερες μοτοσυκλέτες, δηλαδή την οικογένεια Tiger 900, ούτως ώστε να μην υπάρχει εσωτερικός ανταγωνισμός. Αυτό η Triumph το έχει καταφέρει. Το 660 αυτή τη στιγμή κοστίζει 9.290 ευρώ. Μπαίνει σε μια κατηγορία όπου στον ανταγωνισμό υπάρχουν adventure μοτοσυκλέτες πάσης φύσεως με μοτέρ τουλάχιστον 20 ετίας στα ίδια λεφτά. Αυτό και μόνο βάσει του γεγονότος ότι πρόκειται για έναν καινούριο κινητήρα και ένα καινούριο πακέτο συνολικά, την κάνει άμεσα ανταγωνιστική. Πώς έχει πετύχει η Triumph αυτή την οικονομία? Το Tiger Sport 660 δεν έχει ρυθμιζόμενες αναρτήσεις. Έχει ένα πάρα πολύ ωραίο προστινό σοβά ανεστραμμένο, εξαιρετική λειτουργία, υπέροχες αποσβέσεις, πάρα πολύ καλό στη δουλειά του στον δρόμο, χωρίς ρυθμίσεις. Πίσω επίσης έχουμε ένα αμορτισέρ χωρίς άλλη ρύθμιση, πλην της προφόρτισης, η οποία ρυθμίζεται με μακρινό ρυθμιστήρι, ούτως ώστε να μην χρειάζεται να μπλέκουμε με γατζόκλειδα και να είναι πάρα πολύ εύκολη διαδικασία, ακόμα και με γάτια. Έχουμε ένα πολύ βασικό πακέτο ηλεκτρονικών, το οποίο περιλαμβάνει δύο χάρτες, road και rain. Περιλαμβάνει traction control που απενεργοποίηση και περιλαμβάνει και ABS. Και αυτά αποτελούν ένα βασικό πακέτο το οποίο είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικό απέναντι στον ανταγωνισμό που έχει να αντιμετωπίσει στην κατηγορία του και τα οποία είναι και πληρέστατα για τη χρήση που έχει να κάνει με το σκλέτα. Σε αυτό το σημείο να τονίσουμε πρώτα ότι η μοτοσυκλέτα της δοκιμής φοράει κάποια πράγματα που δεν ανήκουν στο βασικό εξοπλισμό και αυτά είναι προστατευτικό ρεζερβουάρ, χούφτες, προστατευτικά κινητήρα και καρίνα. Αυτά είναι κομμάτια από τον έξτρα εξοπλισμό. Όλα τα υπόλοιπα, μεταξύ αυτών και η πανεύκολα ρυθμιζόμενη ζελατίνα σε 7 θέσεις, είναι κομμάτια του βασικού εξοπλισμού της μοτοσυκλέτας, η οποία ως έχει, χωρίς δηλαδή τα 4 εξτραδάκια αυτά, είναι ανταγωνιστικότατη, αποτελεσματικότατη και πλήρης. Ο τρικύλινδρος σε σειρά κινητήρας του 660 έχει τα ίδια χαρακτηριστικά απόδοσης που έχει και στο Trident, δηλαδή 80 ύπους. Αυτό συνδυάζεται με μια πολύ ροπάτη και ελαστική λειτουργία από χαμηλά, δηλαδή το ωραίο σημείο αυτού του κινητήρα δεν είναι οι ψηλές του, αλλά η περιοχή στις μεσαίες από τις 4-5 μέχρι τις 7-8, όπου είναι πραγματικά πολύ δυνατό, πολύ αποτελεσματικό και σε κάνει να ξεχνάς τι ταχύτητα έχει το κυβότιο εκεί μέσα. Γεγονός που σημαίνει ότι θα είναι εξαιρετικά καλό στην πόλη, στην καθημερινότητα,
όπου η ελαστικότητα στις χαμηλομεσαίες είναι αυτό που χρειάζεται για να κινείσαι γρήγορα. Και ως τρικύλινδρος, η διάρκεια του ψηλά δεν κόβεται απότομα, δεν τελειώνει. Έτσι, έχεις ένα κόσμο που φτάνει μέχρι περίπου τα 200 χιλιόμετρα την ώρα σε τελική ταχύτητα. Σημαίνει ότι έχεις πάρα πολύ άνετο ταξίδι με ταχύτητες που μπορεί να γίνουν αρκετά παράνομες για τα δεδομένα των δημόσιων δρόμων. Και το βασικότερο απ' όλα, πάρα πολύ καλή κατανάλωση. Τις τρεις μέρες που το έχω στα χέρια μου δεν έχω κάνει πάρα πολλά χιλιόμετρα, αλλά σε μεικτή χρήση, πόλη, κίνηση και λίγο Αττική οδός, δεν έχω καταφέρει να περάσω τα 5,7 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Αν κινηθείς κοντά στις, αν κινηθείς με καρκαρισμένο τον γκάζι, δηλαδή κοντά στην τελική του ταχύτητα, εκεί πέρα θα φτάσεις ίσως και στις παρυφές των 9 λίτρων ανά 100 χιλιόμετρα, αλλά αυτές είναι τιμές που δεν θα τις κρατήσεις για πολλή ώρα και η μέση κατανάλωσή του οπωσδήποτε θα είναι αρκετά χαμηλότερη. Στο ταξίδι, με μια λογική ταχύτητα και τη μακριά του έκτιο που θα μπορείς να πηγαίνεις χωρίς να χρειάζεται να περάσεις τις 7-8 χιλιάδες στροφές, η κατανάλωσή του θα είναι απλά εξαιρετική. Η Triumph έχει πρικίσει τη μοτοσυκλέτα της με πολύ καλό εξοπλισμό. Τα φρένα της Nissin έχουν πάρα πολύ καλή απόκριση, έχουν δύναμη όση χρειάζεται, έχουν και αρχικό δάγκωμα και έχουν και προοδευτικότητα στο χέρι. Το ABS από πίσω υποστηρίζει την όλη κατάσταση με πολύ καλή και ακριβή λειτουργία. Το traction ακόμα δεν έχει ενεργοποιηθεί, το οποίο σημαίνει ότι κάνει καλά τη δουλειά του στις συνθήκες που το κυκλοφορούμε μες στην πόλη. Αεροδυναμικός έχει ωραία κάλυψη. Η θέση είναι εργονομικά ουδέτερη και ξεκούραστη. Η μοτοσυκλέτα αυτή μπορεί να κάνει τα πάντα και μπορεί να τα κάνει πολύ καλά. Στην τιμή που το προσφέρει Triumph, όπως έχουμε ήδη πει, δεν υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός και ό,τι υπάρχει είναι κυρίως αρκετά γυρασμένο. Συνεπώς, η τιμολόγηση που έχει επιλέξει Triumph νομίζουμε ότι έχει πέσει διάνα στα θέλω της, αλλά και στις ανάγκες της αγοράς. Και αυτό σημαίνει ότι το Triumph Tiger Sport 660 σε μπλε και γκριζάκι έχει μπροστά του μια πάρα πολύ καλή εμπορική πορεία στην Ελλάδα.